τι έχουμε, πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στις εκλογές. Και τσακώνεστε, νομίζω σας κατηγορήσαν ότι είσαστε πολύ μετριοπαθείς, δεν ξέρω αν είναι αυτό κατάλαβα εγώ, αλλά αυτό θα το βρείτε μεταξύ σας. Να είναι τώρα οι εκλογές. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία δεν ρώτησαν κανέναν όταν δημιούργησαν το χρέος. Το ΠΑΣΟΚ δεν ρώτησε κανέναν όταν έφερε το Δουνουτού και έκανε το πρώτο μνημόνιο. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία δεν ρώτησαν κανέναν όταν υπέγραψαν το δεύτερο μνημόνιο. Το ΠΑΣΟΚ δεν ρώτησε κανέναν όταν το 2011 υπέγραψε πλεονάσματα άνω το 6% για μετά το 2014. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία δεν ρώτησαν κανέναν όταν στο δεύτερο μνημόνιο είχαν προβλέψεις για πλεονάσματα άνω το 3,5% μέχρι το 2030. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία δεν ρώτησαν κανέναν όταν το 2014 άδειαζαν τα ταμεία και δεν έκλειναν το δεύτερο πρόγραμμα για να υπονομεύσουν την επόμενη κυβέρνηση, ελπίζοντας σε αριστερή παρένθεση. Και τώρα το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία μας λένε ότι δεν έχουμε νομοποιήσει. Να βγάλουμε τη χώρα από το μνημόνιο που εσείς τη βάλατε, να ρυθμίσουμε το χρέος που εσείς δημιουργήσατε, να ανεβάσουμε το κατώτατο μισθό που εσείς το μειώσατε, να επαναφέρουμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις που εσείς τις καταργήσατε. Αυτό μας λέτε, ότι δεν έχουμε νομοποίηση. Και τέλος, για την κυρία Γεννηματά και το ΠΑΣΟΚ δεν μιλάω για όλο το κίνημα αλλαγής. Είσαστε αδύνατοι γιατί δεν ξέρετε τι πιστεύετε. Αυτή είναι η μεγάλη αδυναμία σας. Δεν ξέρετε τι πιστεύετε. Εμείς ξέρουμε τι πιστεύουμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν κερδίζεις μόνο επειδή ξέρεις τι πιστεύεις. Πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα. Πρέπει να ακούς. Πρέπει να σκέφτεσαι. Πρέπει να βάζεις νερό στο κρασί σου. Αλλά είναι αναγκαίος όρος να ξέρετε τι πιστεύει κανείς. Και μια δύναμη που λέει δεν με νοιάζει, θα δω μετά από τις εκλογές αν θα πάω από εδώ ή πάω από εκεί, δεν ξέρει τι πιστεύει. Και αυτό θα συνεχίζει να είναι η αδυναμία σας. Το λόγο έχει ο Γενικός.